Μπροστά σε ένα τεράστιο οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται ο καλλιτεχνικός οργανισμός του Δήμου Βόλου, όπου υπάρχει έλλειμμα σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και η επιθεώρηση εργασίας απειλεί με μηνύσεις. Σήμερα το πρωί, στελέχη της επιθεώρησης εργασίας επισκέφθηκαν τα γραφεία του οργανισμού μετά από καταγγελία εργαζομένου και έδωσαν προθεσμία μέχρι το τέλος της εβδομάδας ώστε να κατευληθεί στους 200 περίπου υπαλλήλους ο μισθός του Μαΐου. Έκανε ένα χαρτί ότι μέσα σε 3 μέρες να καταθέσουμε τις μισθοδοσίες, γιατί μετά θα πάει στον εισαγγελέα, θα κάνει μήνυση στον εργοδότη. Είστε απλήρωτοι τον προηγούμενο μήνα? Είμαστε απλήρωτοι τον Μάιο, αλλά εν ώψη σε 15 μέρες που λύγει και ο Ιούνιος, εμείς λύγουμε τη συμβάση 30 Ιουνίου όλων των ορομισθήρων που έχουμε στα τμήματα, οδείο, στέκια, χορό κτλ. Και πρέπει να δώσουμε και αποζημιώσεις και επιδόματα. Με αυτή την προοπτική όμως δεν έχουμε καθόλου λεφτά. Ήδη μας χρωστάει ο Δήμος 2 δόσεις από 340.680 Απρίλιο-Μάιο. Ο καλλιτεχνικός οργανισμός χρωστάει πάνω από 340.000 ευρώ στο ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Δεν διαθέτει φορολογική ενημερότητα και έτσι αδυνατεί να εισπράξει προκαταβολή της επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ έχει λαμβάνει από το Δήμο Βόλου πάνω από 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο από τη δημιουργία της κοινοφελούς επιχείρησης στις αρχές του χρόνου. Είναι φοβερό αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή χρωστάει επιχείρηση 3.380.000. Χρωστάμε την εφορία. Χρωστάμε προμηθευτές. Προοπτική υπάρχει να βρεθεί κάποια λύση, κάποια άκρη σε όλο αυτό το κουμπί? Εμείς επί 2 εβδομάδες ζητάμε ραντεβού με τον Δήμαρχο και δεν μπορεί να μας δεχτεί αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποια σοβαρή απάντηση πότε θα... Είχαν κάποιες συναντήσεις από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού, ο κ. Φινικόπουλος, με τις οικονομικές υπηρεσίες και τους αντιδημάρχους. Δεν ξέρω αν βγήκε κάποια άκρη, αλλά αυτή τη στιγμή εμάς δεν μας δίνουν τον Καλλιτεχνικό κάποια χρήματα, γιατί δεν έχουν